Αυτό το κάλεσμα στο σημαντικό της φορείς της πόλης γίνεται καθώς η συγκυρία για το χώρο της υγείας του λαού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η μαζική καταδίκη του κατάπιστου νομοσχεδίου και η διεκδίκηση ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τη συμμετοχή και τη στήριξη δεκάδων σωματείων της πόλης, της Ένωσης Δημοσιοπαλλαγικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, του Εργατικού Κέντρου, Συλλόγων Ασθενών, Ενώσεων Γονέων και άλλων φορέων, αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να οργανώσουν την απάντησή τους κόντρα στις αντιλαϊκές αναδιατρώσεις στην υγεία. Αποδεικνύουν ότι μόνο μέσα από τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι μπορούν και θα βάλουν πάγο στους σχεδιασμούς των επιτελείων των επιχειρηματικών ομήλων, τα οποία είναι οι εμπνευστές και για αυτό το νομοσχέδιο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο όλων των προηγούμενων και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τις αντιδραστικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αποτελούν τη στόχευση των συμφερόντων των μεγάλων ιδιωτικών ομήλων. Βιάζεται να βάλει την ταφόπλακα στον τάφο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν φιλοτεχνήσει όλες ανεξαρτήτως οι κυβερνήσεις. Απ' τη μια με το επέσχυτο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών ΕΣΥ και καθιερώνει γιατρούς μερικής απασχόλησης και απ' την άλλη με την ανακοίνωση με τις πανοκρουσίες για την άμεση έναρξη των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ διαλύουν ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα των ασθενών στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Η δομή που προσπαθεί να περάσει αυτό το έκτρωμα είναι ο εξαναγκασμός των ασθενών να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχουν πρόσβαση σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Οθεί τους ασθενείς να γίνουν ακόμα μεγαλύτερη φορά στα χωράκια των μεγάλων ιδιωτικών ομήλων της υγείας, τα οποία δυσάρεσαν ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας και δεν κρατιούνται για να αυξήσουν ακόμα παραπάνω τα κέρδη τους. Οι ασθενείς θα αναγκάζονται να οδηγούνται είτε στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, είτε στα απογευματινά χειρουργεία και ιατρία, καθώς θα είναι μοναδική διέξοδος από τις ατελείωτες λίστες αναμονής από τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Προσπαθούν, με λίγα λόγια, να κάνουν βίωμα στη συνειδητή στο εργαζομένο τη λογική «Η υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι». Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με το νομοσχέδιο θα μειωθούν οι ελλείψεις, οι αναμονές, αφού θα μπορούν όσοι δεν τσιγκουνεύονται, όπως λένε, να πηγαίνουν στα απογευματινά επιπληρωμή αντρέ και χειρουργία. Εκτός του φανερού κινησμού που τους διακατέχει, ας δούμε τι ισχύει σήμερα στα νοσοκομεία. Ας δούμε το παράδειγμα του Παπανικολάου, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται 5.500 χειρουργία σε αναμονή, τα 1.300 μάλιστα από αυτά έχουν προκύψει μόνο μέσα στο 2022. Τι μας λένε, ότι αν έχεις να πληρώσεις, μπορείς να τις ξεπεράσεις τις λίστες αναμονής. Αν δεν έχεις, αναμείνεται στο ακουστικό σας. Όπως ένας ασθενής καρκινοπαθής που επικοινώνησε τις προηγούμενες μέρες το προηγούμενο διάστημα με την Ένωση, που κατήγγειλε ότι πάνω από 3 μήνες αναμονή, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι έπρεπε το ρολόι να περνά. Τι θα αλλάξει από αυτά, όταν δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη γιατρού ή υπόλοιπου προσωπικού. Τι θα αλλάξει όταν τα κρεβάτια ΜΕΤ συνεχίζουν να είναι πολύ κάτω των πραγματικών αναγκών. Ακόμα και να έχει να πληρώσει με τι προσωπικό, με τι ΜΕΤ θα καλυφθούν τα επιπλέον χειρουργεία για τα έσοδα βέβαια των οποίων προαλήφονται οι διοικοί των νοσοκομείων για να βγαίνουν οι ισολογισμοί των νοσοκομείων μετά τις τεράστιες μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση. Όταν οι μόνες προσλήψεις που θα γίνονται θα είναι γιατροί part-time. Ποιος θα παρακολουθεί το περιστατικό, ποιος θα αντιμετωπίζει τις επιπλοκές ή θα έχει γνώση της επιχειρηματικής πορείας με γιατρούς που θα βρίσκονται στα νοσοκομεία για 2 ή για 3 μέρες την εβδομάδα, για 7 ώρες, με το ένα πόδι στο ιδιωτικό τους ιατρείο, που δεν θα ανήκουν στην ομάδα γιατρών που έχουν την ευθύνη της κλινικής. Κατά την άλλη, η κυβέρνηση στηρίζει αυτές τις αλλαγές στο πρόσχημα της δυνατότητας αύξησης του εισοδήματος των γιατρών ΕΣΥ. Βέβαια, είναι η ίδια που δεν κάνει πράξη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για τις αντισυνταγματικές περικοπές στους μισθούς μας. Ουσιαστικά, θέλουν να καθιερώσουν τους συνειδητούς των νοσοκομειακών ιατρών ότι για να αυξήσουν το εισόδημά τους πρέπει να ελαττήσουν τις τσέπες των ασθενών. Όμως, οι γιατροί που συνειδητά επιλέξαμε να στελεχώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας έχουμε μάθει να κοιτάμε τον ασθενή στα μάτια και όχι στην τσέπη. Τώρα η κυβέρνηση έχει το θράσος να μας ζητά να δούμε αυτούς τους ασθενείς ως πελάτες.
μας αντιμετωπίζει σαν κοράκια που είμαστε διατεθειμένοι να πλουτίσουμε από τον πόνο και την ανάγκη των αρρώστων. Σε αυτές τις συνθήκες, ποιος ασθενής θέλει να τον εξετάσει γιατρός μετά από 40 ώρες συνεχόμενης υπηρεσίας. Και όλα αυτά σε βάρος της υγείας των ασθενών, αλλά και της δικιάς μας, όπως ο συνάδελφος Τιμπέλα που δίνει μάχη για τη ζωή του όταν κατέρευσε στη διάρκεια εφημερίας μετά από μήνες συνεχόμενων 13 και 14 εφημεριών για να βγαίνει το πρόγραμμα, όπως κατήγγειλε η τοπική ένωση. Θυσία στον βωμό της λειτουργίας των νοσοκομείων με πληγικούς κόστους ωφέλους δεν θα γίνουν. Ένα πρέπει να είναι το σίγουρο, αυτό δεν πέσει το νομοσχέδιο, δεν διορθώνεται ούτε συζητιέται. Πετιέται στο καλάθι των αχρήστων. Πρέπει να γνωρίσει την καθολική καταδίκη από σύνολο των νοσοκομιακών γιατρών, των υγειονομικών και του λαού. Η απάντηση των εργαζομένων μπορεί να βάλει πάγο στους σχεδιασμούς τους. Γι' αυτό και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία της σημερινής κινητοποίησης. Ο σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι δείτε η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ή κάλυψη των κενών και αύξηση του εισοδήματος των γιατρών. Αν ήθελα πραγματικά την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, θα έπρεπε να κάνουν πράξη αυτά που ζητάμε τόσο καιρό. Ο σκοπός τους είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου με τη λογική κόστους ωφέλους υπεραιτέρω του ρευματοποίηση του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η υγειονομική κόρη ο λαός να απορρίψει στην πράξη το νέο αντιλαϊκό σχέδιο, τις παραλλαγές και τα ιδεολογήματά του. Να μην συμβιβαστούν οι υγειονομικοί με τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, την εξουθένωση, τη μετατροπή των ασθενών σε πελάτες. Να μην συμβιβαστεί ο λαός με το ελάχιστο και με τις μειωμένες απαιτήσεις για ό,τι σχετίζεται με την υγεία του. Χρειάζεται τώρα να δυναμώσει οργανωμένα συλλογική τους αγώνας για να μην περάσουν τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ, να μην περάσει το νέο νομοσχέδιο και τα σχέδια για ένταξη των επιπληρωμή χειρουργείων στο ΕΣΥ, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για πραγματικές αυξήσεις του μισθού των υγειονομικών, για υψηλού επίπεδου δωρεάν παροχές υγείας. Η διεκδίκηση για υψηλού επίπεδου σύγχρονο καθολικό, αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, δωρεάν, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση, με ανεπτυγμένο δημόσιο ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δώσαμε την πρώτη απάντηση ότι δεν θα κάνουμε πίσω με την επιτυχία της απεργίας στις 9 του μήνα, του Νοέμβρη. Πρέπει να δώσουμε και τη συνέχεια. Καλούμε όλες τις φορείς και τα σωματεία να πάρουν αποφάσεις καταδίκης των θέσεων του νομοσχεδίου, να πάρουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων. Ο αγώνας δεν σταματάει εδώ πέρα. Να πάρουν πρωτοβουλίες για να εκφραστεί η μαζική αντίθεση στο νομοσχέδιο και η απέτηση για τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας. Χρειάζεται να απευθύνουν τέτοιες αγωνιστικές πρωτοβουλίες από τα σωματεία γύρω από τα συνολικά ζητήματα της υγείας του λαού. Γιατί αυτό που αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, μόνο ο λαός μπορεί να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει την υγεία που πραγματικά δικαιούται. Αυτό το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Ισοπεδώνει ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τη δημόσια δωρεάν υγεία χάρη στους αγώνες των μαχόμενων υγειονομικών και του λαού. Πρέπει να σημάνει μαζική αντεπίθεση από τους υγειονομικούς που είναι το λαό.